Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πανταζόπουλε, καλημέρα κύριε Ασμιλίδου. Ναι, όντως έτσι είναι. Πρώτα να μας ενημερώσετε με τις βασικές πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Πότε, πού, με ποια στόχευση, ποιο προορισμό. Ναι. Εμείς, κυρία Ασμιλίδου, εδώ και ένα μήνα περίπου, είχαμε με δελτίο τύπου εξαγγείλει μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλαλητήριο Πέστετο στην πλατεία Κάινγκος μπροστά από το παλιό Υπουργείο Εμπορίου, σήμερα Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ώρα 11 το πρωί. Θα είναι μία συγκέντρωση να στείλουμε ένα μήνυμα στην αγορά και στην κυβέρνηση ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα, εχθές και όχι αύριο, μέτρα κατά της ακρίβειας η οποία εξανεμίζει το όποιο εισόδημα των Ελλήνων συμπολιτών μας. Παράλληλα, τα μέτρα που εξήγηλε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση δεν επαρκούν. Δηλαδή, τι εννοούμε δεν επαρκούν? Δεν είναι δυνατόν μετά από 50 μέρες εφαρμογή των μέτρων. Εμείς θέλουμε εφαρμογή των μέτρων άμεσα, εντός μιας εβδομάδας από την προηγούμενη εβδομάδα, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αγοράσουμε φτηνά προϊόντα. Δεν είναι θέμα μόνο τα τρόφιμα, τα καύσιμα, η ενέργεια. Είναι όλα τα ζητήματα της αγοράς. Ό,τι περπατάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι πετάει είναι πανάκριβο. Εμείς θέλουμε καθαρές τιμές και τι εννοούμε καθαρές τιμές? Θέλουμε τιμή παραγωγού και όχι τιμή μεσάζοντα. Δεν γίνεται τη μερίδα του μέλλον του λέοντος να την κερδίζει ο μεσάζων και να χάνει ο παραγωγός που όλη την ημέρα βιώνει μέσα στο χωράφι, μέσα στη στάνη για να παράξει ένα προϊόν, και ο καταναλωτής να πληρώνει αυτό το προϊόν παράλογα. Δηλαδή, ο πληθωρισμός της απληστίας που είπε ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνει ότι όλα αυτά τα χρόνια που το Ίνκαν φώναζε και διαμαρτύρονταν για την ακρίβεια, δυστυχώς κάποιοι από την κυβέρνηση τι τίβιζαν. Δηλαδή, τι έλεγαν? Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει ισχροκέρδεια, δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Και έρχεται εδώ και 15-20 μέρες και προηγουμένως ο Πρωθυπουργός, από τον Νοέμβριο που επευλήθησαν τα πρόστιμα στις πολυεθνικές εταιρείες, τι να πει? Ότι η Ελλάδα δεν είναι παρανία. Και το επανέλαβε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι παρανία. Κύριε Πρόεδρε, το βασικό επιχείρημα ήταν ότι πρόκειται για πληθωρισμό εισαγωγής. Αλλά μετά από 1,5 χρόνο, φυσικά δεν ευσταθεί το επιχείρημα. Τώρα, επειδή συγκρινόμαστε και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Λεχουρίτη, είναι κοινώς αποδεκτή η διαπίστωση ότι έχουμε αδυναμία στο να συνασπιστούμε ως καταναλωτές ή και η δυναμική των καταναλωτικών οργανώσεων για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτό το οποίο μαστίζει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Πού θέλω να καταλήξω? Ναι, κυρία Ασμιλίδου. Εάν δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή αύριο Τετάρτη, κάτι δεν συμβαίνει καλά και με τις καταναλωτικές οργανώσεις. Όχι, όχι, κυρία Ασμιλίδου. Είμαστε μια ιδιομορφία ενός λαού. Ο Έλληνας είναι ο λαός όχι της πρόληψης, της καταστολής. Δηλαδή, όταν έχει το πρόβλημά του, ξέρει ποιο είναι το Ίνκα και ξέρει πού θα απευθυνθεί. Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, κάθεται στον καναπέ και στο καφενείο και κάνει κριτική. Το ζητούμενο ποιο είναι? Αν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση? Μα δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Υπάρχει καταναλωτική παιδεία? Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένα μάθημα που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, τα δημοτικά ξεκινώντας, ως καταναλωτική παιδεία, για να μπορέσει το παιδί να μεταπίσει και τον γονιό και τον μεγαλύτερο σε ηλικία, θα ξεκινήσουμε από πάνω προς τα κάτω? Όχι. Για να χτίσουμε ένα σπίτι, ξεκινάμε από τα θεμέλια και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Έτσι πρέπει να γίνει και ως προς το θέμα καταναλωτής. Τώρα, γιατί δεν έρχονται να γίνουν μέλη στις οργανώσεις καταναλωτών? Σας είπα, ο εαυτούλης μου και τίποτα παραπέρα. Αύριο είναι μία μέρα διαμαρτυρίας. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Όποιος αισθάνεται ότι είναι ικανοποιημένος από την ακρίβεια, μπορεί να καθίσει στον καναπέ του, να πάει στη θάλασσα, να κάνει τον μπάνιο του αν είναι χειμερινός κολυμβητής, ή σε διαφορετική περίπτωση, αν έχει το περιθώριο να έρθει αύριο το πρωί 11 η ώρα για να φωνάξουμε όλοι μαζί κατά της ακρίβειας και όχι κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι συλλαλητήριο εναντίον της κυβέρνησης. Είναι διαμαρτυρία κατά των μεσαζόντων, ναι, κατά αυτών που εσχροκερδούν και φτάνουν το
βρεφικό γάλα στο 213% ακριβότερο. Φτάνουν ένα προϊόν από το χωράφι στο 500% και 1000% ακριβότερο. Κύριε Λεπουρίτη, αυτή είναι η διαμαρτυρία. Θα βοηθούσε πιθανά να υπάρχει μια οργανωμένη καταναλωτική συμπεριφορά από τους Έλληνες καταναλωτές, ασχέτως ανεξάρτητα από το αυριανό συλλαλητήριο. Δηλαδή οι καταναλωτές με την καταναλωτική τους συμπεριφορά όταν βρεθούν μέσα σε ένα κατάστημα να επιλέξουν συγκεκριμένα προϊόντα ώστε να σταλεί ένα μήνυμα στην αγορά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε τους καταναλωτές, παρότι υπάρχει ακρίβεια, δηλαδή σταθερά πολύ υψηλές τιμές, οι όγκοι των πωλήσεων να περιορίζονται μόνο οριακά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά κοιτάξτε, αν δείτε τις στατιστικές, θα δείτε ότι έχει μειωθεί κατά 50% η επισκεψιμότητα των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ, αλλά τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν περισσότερο γιατί ακρίβηναν τα προϊόντα, άρα τα έσοδά τους. Δηλαδή με βάση τη λογική αυτή, ο καταναλωτής σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάει η ακρίβεια, δεν θα μπορεί να επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα τον δούμε αν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση ή όχι, όταν θα εξαγγείλουμε την εταιρεία Incafos για την ενέργεια. Εκεί θα δούμε εάν πονάει τον κόσμο και έρθει μαζί μας για να δημιουργήσουμε φτηνό ρεύμα στους επαγγελματίες, στους οικιακούς καταναλωτές. Εκεί θα δούμε εάν και κατά πόσο ο κόσμος θα τρέξει να αγκαλιάσει αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνει το Inca. Inca Force, θα μιλήσουμε γι' αυτό, κύριε Λεχουρίτη, ίσως σε μια άλλη συνάντηση. Σίγουρα ναι, μας. Γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Είναι μεγάλο, το αντιλαμβανόμαστε. Ας πούμε, αύριο θα επιμείνετε στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή θα ακολουθήσει και πορεία? Όχι, όχι. Δεν θα ακολουθήσει πορεία. Δεν έχουμε αυτό το σκοπό. Έχουμε σκοπό στο πλατεία Κάνικος να διαμαρτυρηθούμε, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Τώρα να κάνουμε πορείες και να δημιουργούμε πρόβλημα στην κυκλοφορία και να αγαναχτούν οι οδηγοί, νομίζω δεν είναι στο δικό μας DNA. Ωραία, και σας τιμά αυτή η σκέψη τουλάχιστον, γιατί φαίνεται ότι υπολογίζεται και την κυκλοφοριακή κίνηση σε μία πόλη που είναι διαφόρητη. Κυρία Σμιλίδου, εμείς υπολογίζουμε τους πάντες. Από τον μικρό, από τον μικρομεσαίο, μέχρι τον μεγάλο, τον οποιονδήποτε. Γιατί το Inca αφορά και καλύπτει όλους, είτε πλούσιους είτε φτωχούς. Τα προβλήματα δεν έχουν ταξικό χαρακτήρα. Τα προβλήματα είναι προβλήματα όλων και θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι. Άρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι στην βάση το ότι να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα σε κάποιες άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας. Γι' αυτό το σκεπτικό είναι συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κάνικος και εκεί ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια event για να μπορέσουμε να δώσουμε το μήνυμα. Δεν είμαστε πολιτικό κόμμα, δεν είμαστε πολιτικός φορέας. Εμείς καλούμε όλα τα κόμματα, όλους τους πολίτες, γιατί έτσι τους θεωρούμε πολίτες αυτής της χώρας, να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία κατά των μεσαζόντων και της ακρίβειας στην αγορά. Είτε είναι εισαγόμενοι, είτε είναι ελληνικοί. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Αύριο τα νεότερα, να είστε καλά.